Με συνθήκες lockdown και μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων συνεχίζεται η εκδίκαση σοβαρών ποινικών υποθέσεων, οι οποίες ήταν σε εξέλιξη πριν αποφασιστούν τα περιοριστικά μέτρα τα οποία επέβαλε η έξαρση της πανδημίας. Προφανώς τα πρωτόκολλα επικαιροποιούνται κάθε μέρα και αυτό έχει να κάνει με την εξέλιξη της πανδημίας. Προφανώς επίσης υπάρχει ένα θέμα, ειδικά όσον αφορά τις ποινικές δίκες, όπου κατά κανόνα είναι πολυπρόσωπες, ειδικά όταν μιλάμε για κακουργήματα. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν, γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο με πολλές διατάξεις και νομίζω ότι θα ήταν άδικο και για τους κατηγορουμένους, αλλά και για όλους τους μάρτυρες που έχουν προσέλθει, αλλά και για το δικαστήριο, τον κόπο που έχει κάνει και έχει προχωρήσει η διαδικασία. Άλλη δίκη είναι στο στάδιο των απορρέψεων, άλλη δίκη είναι στο στάδιο των μαρτύρων, άλλη στο στάδιο της απολογίας. Επομένως, νομίζω ότι το σωστό είναι να ολοκληρωθεί. Η είσοδος στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου πλέον δεν επιτρέπεται σε κανένα, εκτός από τους παράγοντες της δίκης και τους άκρως απαραίτητους μάρτυρες. Με βάση τις δυνατότητες που έχουμε και υπό τις συνθήκες που εργαζόμαστε, νομίζω αυτά που μπορούν προς το παρόν να ανταποκριθούν. Τώρα τι να σας πω, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να εξελιχθεί. Νιώθετε ασφαλής? Στα δικαστήρια γενικώς. Στα δικαστήρια οι συνθήκες είναι συγκεκριμένες. Η συνέχιση της εκδίκασης των υποθέσεων κρίθηκε απαραίτητη παρά το γεγονός ότι εκφράζονται ενστάσεις από τους συνηγόρους, αφού μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων απαγορεύεται είσοδος ακόμη και για στενούς συγγενείς κατηγορουμένων και θυμάτων. Να μην υπάρχει η δυνατότητα να παρίστανται άνθρωποι χρήσιμοι για τη διαδικασία είναι κάτι το οποίο δεν είναι προς όφελος των διαδίκων. Όμως, τι άλλο μπορεί να γίνει τη στιγμή που προέχει η ασφάλεια και των δικαστών και των δικαστών υπαλλήλων και των δικηγόρων, αλλά και των διαδίκων. Η λήψη μέτρων στοχευμένων και κατάλληλων είναι η σωστότερη λύση. Η απόλυτη απαγόρευση για μένα δείχνει ότι αδυνατό να πάρω επιμέρους μέτρα. Λίγο πριν από την απόφαση για το νέο lockdown με μέρημνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τοποθετήθηκε φύλακα στην είσοδο του κτηρίου. Ενώ κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιεί θερμομέτρηση σε όποιον εισέρχεται. Αν ήταν διαφορετικές συνθήκες θα ήταν καλύτερα. Αλλά όμως αναγκαζόμαστε όλοι να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα. Να σας πω τώρα ότι νιώθουμε ασφαλείς, δεν νιώθουμε πουθενά ασφαλείς. Αλλά θεωρώ ότι και κάποια στιγμή όλοι θα είμαστε φορείς. Είναι και αυτή η άποψή μου. Τώρα προσπαθούμε όλοι. Είναι και προσωπική ευθύνη η λήψη των μέτρων. Έτσι. Είναι προσωπική ευθύνη του καθενός να κρατάει τις αποστάσεις, να φοράει τη μάσκα του.